Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα. Είχε την ευκαιρία και να δει τις εγκαταστάσεις και να δει βεβαίως και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και να συνομιλήσει και με αριθμό μεταναστών. Ακολούθησε μια ευρύτατη σύσκεψη στο Προεδρικό, η οποία με αποκλειστικό αντικείμενο των τρόπων αποφόρτισης του κέντρου στο Πουρνάρα. Και η συγκεκριμένη συζήτηση εστιάστηκε ουσιαστικά σε δύο πυλώνες, ξεχωριστά για την αποφόρτιση από τους ενήλικους ενίκους του Πουρνάρα, ξεχωριστά για το θέμα των ανηλίκων. Έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες κινούνται ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή, της διευκόλυνσης δηλαδή του κέντρου και της αποφόρτισης, όπως έχω πει προηγούμενα, που διαλαμβάνουν ότι για μεν τους ενήλικους θα υπάρξει μια προσωρινή μετεξέλιξη του κέντρου φιλοξενίας Λίμνες που λειτουργούμε στη Μενόγια, ούτως ώστε να μεταφερθούν αριθμός ενίκων, διαμενόντων στο Πουρνάρα, ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός που σήμερα έχουμε εκεί. Στις Λίμνες, παρά το γεγονός ότι μεταφέρονται όσων οι αιτήσεις μέχρι σήμερα απορρίπτονται, εν τούτης, επειδή είναι ανοιχτό κέντρο, υπάρχει μια η δυνατότητα στους διαμένοντες να αποχωρούν και σήμερα υπάρχει ευχέρεια να φιλοξενηθεί ένας σημαντικός αριθμός και αυτό θα μας βοηθήσει με τη μετεξέλιξη του κέντρου, έστω και προσωρινά, ως κέντρο πρώτης φιλοξενίας, δηλαδή κατά αντιστοιχία με το Πουρνάρα. Όσον αφορά τους ανήλικους, έχει ληφθεί απόφαση ότι από τους 275 σημερινά διαμένοντες στο Πουρνάρα, να σας θυμίσω ότι ήταν 356 την περασμένη Παρασκευή, έχουν μετακινηθεί 92 άτομα στη ξενοδοχειακή μονάδα στη Λάρνακα, που νοικιάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την φιλοξενία των επαφών από το COVID. Με κατάλληλον τρόπο δημιουργήθηκαν απομονωτικές λωρίδες και φιλοξενούνται 92 ανήλικοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από το Πουρνάρα. Θα υπάρξει κατά αντιστοιχεία εξέβρεση άλλου χώρου στις επόμενες λίγες ώρες, ενδεχόμενα και εντός της ημέρας, ούτως ώστε να υπάρξει μεταφορά πρόσθετων περίπου 150 ανηλίκων, αυτών δηλαδή που οι διαδικασίες τους είναι προχωρημένες και το υπολοιπόμενο κομμάτι των διαδικασιών τους μπορεί να γίνει και σε εξωτερικό χώρο πέραν του Πουρνάρα. Με αυτές τις αποφάσεις, ιδιαίτερα για τους ανήλικους, αναμένεται ο αριθμός να περιοριστεί στους 120 στο Πουρνάρα, κάτι που είναι μέσα στις δυνατότητες φιλοξενίας και με τις προδιαγραφές στις ζώνες ασφαλείας. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υφυπουργείο Πρόνοιας να εξετάζουμε με ραγδαίους ρυθμούς και τις συγκεκριμένες αιτήσεις που είναι στο Πουρνάρα, των ανηλίκων μιλώ πάντα, για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να ξαναέχουμε αυτή την έξαρση του αριθμού που έχουμε σήμερα. Κύριε Υπουργέ, επιβελεχθήκαν πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες, ειδικά για το θέμα της διαχείρισης των ανηλίκων που είναι στο Πουρνάρα και από την Επίτροπο για τα Παιδιά. Σχηματίστηκε μια εντύπωση δημοσίως ότι υπάρχει μια έντονη κακή διαβίωση ατόμων που είναι ανήλικα στις υφιστάμενες δομές. Πώς θέλετε να απαντήσετε σε σχέση με το γεγονός ότι σας επικρίνουν και από αντιπολιτευτικής πλευράς, ότι από κόμματα, ότι ουσιαστικά δεν εμερίνησε όπως θα έπρεπε το κράτος για αυτά τα παιδιά? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές, ευχαριστώ για την ευκαιρία να το ξαναπαντήσουμε. Θα σας δώσω και ένα γραπτό κείμενο το οποίο περιγράφει με στατιστικά και αριθμούς ακριβώς την κατάσταση που σήμερα είναι εκεί και βεβαίως μπορεί ο καθένας να το διασταυρώσει. Αυτά έχουν δοθεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σήμερα, και για να ακριβολογώ, για να είμαι ακριβολόγος, θα πω την περασμένη Παρασκευή που είχαμε τον μέγιστο αριθμό, που ήταν οι 356, είχα πει, επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι ποτέ κανένας από τους 356 ανηλίκους δεν έμεινε σε κατάλημα εκτός από τα καταλήμματα τα οποία διαθέτουν κλιματισμό και θέρμανση. Αυτό το οποίο όμως έχουμε πει είναι ότι τα συγκεκριμένα καταλήμματα είχαν μέγιστη δυνατότητα χωρητικότητας, δηλαδή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαμένουν εντός των συγκεκριμένων υποστατικών γύρω στα 120 παιδιά. Αντί τούτου, φιλοξενούσαν τριπλάσιων αριθμών. Ήταν συνειδητή η επιλογή ότι παρά να αφήσουμε τα παιδιά να είναι εκτός σε συνθήκες όχι κατάλληλες και από πλευράς ασφάλειας αλλά και από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων,
έγινε η επιλογή να παραμείνουν έστω και σε αυξημένους αριθμούς μέσα στα συγκεκριμένα καταλήμματα. Γι' αυτό προχωρήσαμε στη μετακίνηση των 92 το Σάββατο και τους πρόσθετους 150 που θα μεταφέρουμε τώρα για να επαναφέρουμε τους αριθμούς. Άρα όσον αφορά το θέμα της διαμονής, η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Όσον αφορά το θέμα της σύντησης, για το οποίο επίσης έγινε πάρα πολύς λόγος και επιτρέψτε μου να πω κάποιες ακραίες τοποθετήσεις που φρόντισαν κάποιοι να τις πολλαπλασιάσουν διαδίδοντάς τις με αυτόν τον τρόπο, με χαρακτηριστικό, με κάποιες πιασάρικες, επιτρέψτε μου να πω, εκφράσεις. Νομίζω ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο έχουμε επιδείξει σήμερα το πρωί, έχουμε παρουσιάσει σήμερα το πρωί το ολοκληρωμένο πακέτο που χορηγείται τόσο κατά την εισδοχή κάποιου στο κέντρο, δηλαδή από πλευράς ρουχισμού, αλλά και όσον αφορά τη σύντηση, τα συγκεκριμένα γεύματα τα οποία παραχωρούνται στη βάση των προδιαγραφών που μας έχει ετοιμάσει το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο. Και η μοναδική παρατήρηση που λέχθηκε και έγινε είναι ότι δεν υπήρχε ζεστό ρόφημα κατά το πρωινό, αντί τούτου υπήρχε νερό. Θα γίνει και επ' αυτού συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να προσθεθεί το ζεστό ρόφημα. Αλλά πόρο απέχει αυτόν από την έκφραση που διατυπώθηκε και την επίκριση που δέχθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τάχατες δίνονται ένα μπουκαλάκι νερό και ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό δεν έχει καμία και δεν είχε ποτέ τέτοια σχέση με την πραγματικότητα. Τι χρόνο η νομοθεσία σε σχέση με την πρόσβαση των ανηλίκων στην εκπαίδευση, δηλαδή έστω σε κάποιες μη τυπικές δομές μάθησης, ενώ υπάρχει κάτι? Βεβαίως υπάρχει. Θέλω να σας πω ότι οι δομές της διαδικασίας ασύλου και μετανάστευσης διαλαμβάνουν ότι μια χώρα θα πρέπει να έχει κέντρο πρώτης υποδοχής, το οποίο σήμερα στην Κύπρο είναι το Πουρνάρα. Θα πρέπει να έχει κέντρο φιλοξενίας, το οποίο η Κύπρος απέκτησε μόλις τον Νιόβριν του 2021, που είναι το κέντρο Λίμνες, και θα πρέπει να έχει και προαναχωρησιακό κέντρο, το οποίο η Κύπρος σήμερα δεν έχει, και είναι το κέντρο το οποίο έχουμε αιτηθεί χρηματοδότησης 57 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θέλω να ελπίζω ότι στις επόμενες λίγες μέρες θα έχουμε και την απάντηση, γιατί εμείς έχουμε ήδη δεσμεύσει 15 εκατομμύρια από τον Εθνικό Προϋπολογισμό για να ξεκινήσει η διαδικασία ανέγερσής του, το οποίο θα ανεγερθεί ακριβώς δίπλα από το κέντρο φιλοξενίας της Λίμνες και θα τοποθετούνται σε αυτόν το κέντρο, το οποίο θα είναι κλειστό, όσοι θα είναι σε διαδικασία επιστροφής. Όσον αφορά λοιπόν τα θέματα των ανηλίκων, οι ανήλικοι που μπαίνουν στο κέντρο πρώτης υποδοχής, σαφώς και δεν υπάρχει και δεν προνοείται από την νομοθεσία και δεν είναι ευθύνη των συγκεκριμένων κέντρων να προσφέρουν ούτε εκπαίδευση ούτε άλλες δραστηριότητες, γιατί πάρα πολύ απλά στα συγκεκριμένα κέντρα είναι βραχυπρόθεσμη η διαμονή τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων. Αυτό το οποίο παρατηρήθηκε σε κάποια περιστατικά να παραμένουν κάποιοι περισσότερο από τις 30 μέρες, είχαμε περιστατικό το οποίο ήταν και 90 και 100 μέρες, ήταν γιατί ακριβώς έχουμε αυτούς τους τεράστιους αριθμούς, αυτόν τον τεράστιο φόρτο. Επομένως, το κέντρο Μπουρνάρα σαφώς δεν μπορεί και δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες να παρέσχει αυτές τις πληροφορίες. Η εκπαίδευση δεν είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται και παρέχεται σήμερα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας μέσω των κοινωνικών λειτουργών, όπως για παράδειγμα στο Κέντρο Υποδοχής Παιδιών, το Hope for Children, το οποίο ακριβώς είναι ένα κέντρο στο οποίο υπάρχουν διδάσκαλοι για την εκμάθηση της γλώσσας, για πολιτιστικές και άλλες και ψυχολογικές δραστηριότητες. Επομένως, η δομή, η αλυσίδα, αν θέλετε καλύτερα, του ασύλου και της μετανάστευσης είναι ξεκάθαρη, ορίζει τι ο καθένας πρέπει να προσφέρει και βεβαίως με την έξοδο αυτών, ιδιαίτερα των παιδιών που αναφέρεστε από το κέντρο Μπουρνάρα, όλα αυτά τα αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πρόνοιας μέσω των δικών του διαδικασιών. Πέρα από τον πυλώνα της άνθρωπης στοιχείς διαχείρισης όλου αυτού του κόσμου που καταλήγει στην Κύπρο, υπάρχει και το θέμα πώς η Κύπρος μπορεί να αποφορτιστεί, να φύγουν μετανάστες για να υπάρξει μια διευκόλυνση της όλης κατάστασης. Υπήρξε πρόσφατα η υπογραφή της συμφωνίας με τη Frontex που κάνατε για να υπάρξει μεταφορά όπου υπάρχουν συμφωνίες τουλάχιστον με χώρες να μεταφερθούν πίσω στις χώρες τους κάποιοι μετανάστες. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτή τη συμφωνία και αν θα δούμε σύντομα σημαντικού αριθμού μεταναστών να επιστρέφουν πίσω στη χώρα προέλευσή του?
Κύριε Μιχαήλ, το ερώτημα σας και το πρόβλημα των επιστροφών δυστυχώς δεν είναι κυπριακό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, για να μην πω παγκόσμια. Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία όσον αφορά τα θέματα επιστροφών για όλες τις χώρες. Υπάρχει απροθυμία, όσον και σας φαίνεται παράξενο, από αριθμό χωρών να δεχτούν ακόμα και τους δικούς τους υπηκόους. Και αυτόν το έχουμε βιώσει σε όλες μας τις επαφές. Από την άλλη, δεν υπάρχει ούτε μαγική συνταγή, ούτε μαγική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μπροστά της ένα βουνό να περάσει, γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε η χώρα που για πέμπτη συνεχή χρονιά δεχόμαστε υπέρμετρα το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος. Έχουμε αυτήν την ανεπιθύμητη για μας πρωτιά, για την οποία καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να απαλλαγούμε από αυτήν. Οι ενέργειες μας λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένες. Από τη στιγμή που έχεις σε καθημερινή βάση εισρωές που κυμαίνονται από 60 μέχρι 100 πρόσωπα, όλοι από την πράσινη γραμμή. Και αυτό αποδεικνύεται όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λέει η ίδια η φυσιογνωμία των μεταναστευτικών ροών. Σήμερα η δημογραφία των ροών έχει αλλάξει παντελώς. Σήμερα μεταξύ των παιδιών, για παράδειγμα, που πρόκειται να μετακινηθούν τα 150 παιδιά, τα 128 είναι Σομαλοί. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, δεν είχαμε τέτοια δημογραφία πριν από 12 μήνες. Πριν από 12 μήνες είχαμε παιδιά Σύριων, είχαμε παιδιά Πακιστανών, είχαμε παιδιά Ινδών και ούτω καθεξής. Τώρα έχει αλλάξει άρδινη μεταναστευτική φυσιογνωμία και το σύνολο, ιδιαίτερα και στον ασυνόδευτον, είναι, σας έχω πει, στα 155 τόσα, τα 128 είναι Σομαλοί και αν σωστά θυμάμαι, τα 40 τόσα είναι από το Κονγκό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία των ροών. Οι δυνατότητες του κράτους είναι δοσμένες. Άρα πρέπει να γίνει η διαχείριση. Άρα ένα το ζητούμενο αυτό που σήμερα αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν διαχείριση του πληθυσμού του μεταναστευτικού που είναι στη χώρα. Και παραμένουν τα δύο άλλα κομμάτια. Το πρώτο είναι οι εισρωές, το οποίο θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση της πράσινης γραμμής και όπως έχω πει, είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες και στόχους της κυβέρνησης, να υπάρξει διαχείριση της πράσινης γραμμής σύμφωνα πάντα με όσα έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, που η πράσινη γραμμή δεν είναι μεν το εξωτερικό μας σύνορο, αλλά είναι ο χώρος από τον οποίο έχουμε τις καθημερινές ροές. Και κατά δεύτερον, να προχωρήσουμε με την επιτάχυση, τη μεγιστοποίηση των επιστροφών. Αυτόν, η συμφωνία με το Frontex διαλαμβάνει και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, αλλά και την κάλυψη των εξόδων. Παραμένει, για να ολοκληρωθεί και για να γίνει αποτελεσματική, οι επιμέρους συμφωνίες, οι διμερείς συμφωνίες με αριθμό χωρών. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αναλωθεί το τελευταίο διάστημα σε έναν τεράστιο αριθμό επαφών. Από τη στιγμή που κάποιες χώρες δεν συνεργάζονται, τρίτες χώρες δεν συνεργάζονται, έχουμε ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια της εμπλοκής άλλων χωρών που ενδεχόμενα για ειδικούς λόγους, και θα κάνω αναφορά σε δύο παραδείγματα, που έχουν σχέσεις με τέτοιες χώρες, για να βοηθηθούμε να κάνουμε τις λεγόμενες κοινές πτήσεις. Ήδη έχουμε συνεννοηθεί με το Βέλγιο, το οποίο λόγω του γεγονός ότι το Κονγκό ήταν μέχρι πριν από αρκετά χρόνια βελγική απικία, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε καταφέρει μια πτήση επιστροφής προς το Κονγκό από εκείνο με το Βέλγιο και είμαστε στη διαδικασία να συμφωνήσουμε μια καινούργια. Έχουμε συμφωνήσει με την Γερμανία για μια κοινή πτήση επιστροφής προς το Πακιστάν. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι μια από τις δύσκολες χώρες. Έχουμε κάνει από μόνοι μας μια πτήση επιστροφή στο Βιετνάμ, εξ ολοκλήρου από την Κύπρο. Έχουμε συνεννοηθεί και συμφωνήσει με την Ελλάδα για μια, στο τέλος Μαρτίου στις 29 συγκεκριμένα, για μια κοινή πτήση επιστροφή στο Μπαγκλαντές. Και γενικά η προσπάθειά μας είναι ακριβώς να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες των επιστροφών. Μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή το τελευταίες μέρες του Φεβράρη, είχαμε καταφέρει για το 2022 να επιστρέψουμε γύρω στους 500 παράτυπους μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί. Το 2021 οι επιστροφές μας ήταν 2.300, που αναλογικά ήταν πολύ ψηλός αριθμός για την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τι συνέβαινε στο παρελθόν. Όμως, σας απαντώ ευθέως, πόρο απέχει από τους αριθμούς που πρέπει να ολοκληρώσουμε ενός επιστροφές,
για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό που έχουμε σήμερα στη χώρα. Είμαστε συμπαγιδευμένοι περίπου, κύριε Υπουργέ, δηλαδή μεγάλη αριθμή καθημερινώς. Η Τουρκία είναι μια σημαντική πηγή προέλευσης όλου αυτού του κόσμου. Είναι παγιδευμένη περίπου δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν την κατάσταση και ενδεχομένως να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και από τη στιγμή που έχουμε τώρα και τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις μεταναστευτικές ροές, εννοώ με δυσμένεια. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Συζητώντας με αρκετούς από τους μετανάστες, είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί από αυτούς, φτάνοντας με διακινητές στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θέλουν να μείνουν στην Κύπρο. Ο σκοπός τους είναι να μετακινηθούν στην υπηρετική Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα σε χώρες όπως είναι κατά κύριο λόγο η Γερμανία, η Γαλλία και ούτω καθεξής. Παρά τα αυτά, αφυκνούμενοι στην Κύπρο διαπιστώνουν ότι παγιδεύονται ουσιαστικά, όπως το έχετε ρωτήσει, γιατί πάρα πολύ απλά η Κύπρος δεν ανήκει στη ζώνη Σέγγεν και επομένως δεν μπορούν μέσω της Κύπρου να μετακινηθούν στην υπηρετική Ευρώπη. Και το δικό τους πρόβλημα γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Η παγίδευσή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται μεταγενέστερα και δικό μας πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Επαναλαμβάνω, τα κυκλώματα των διακινητών τους υπόσχονται μετάβαση σε ευρωπαϊκή χώρα και βεβαίως αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι σε αυτήν τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, εάν φτάσουν, δεν μπορούν στη συνέχεια να πάνε στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, ρωτήστε τη ευκαιρία. Εκκρεμούσαν οι προσλήψει κάποιων δικαστών στο Διευθυντικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Νομίζω ήταν 5 που έχουμε εικόνα, γιατί αν εξετάζονται οι αιτήσει ασύλου μετέπειτα. Ναι, έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί. Οι δικαστές του δικαστηρίου έχουν γίνει 10. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι μόλις προχθές είχαμε στην Κύπρο τη μετάκληση δικαστού από την Ελλάδα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για να συζητήσουμε τις διαδικασίες πρόσθετης εκπαίδευσης τόσο της υπηρεσίας ασύλου όσο και ενημέρωσης των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου, γιατί πάρα πολύ απλά θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δεν φτάνει μόνο ο αριθμός των δικαστών, θα πρέπει να διορθωθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να μεγιστοποιήσουμε ακριβώς τις αποφάσεις, τον αριθμό των αποφάσεων.